plots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Don't fence me in. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που κάνουν ένα προορισμό αγαπημένο. Εμείς εκεί δεν πάμε για διακοπές και μας απασχολεί, μας ενδιαφέρει το επαγγελματικό, ας πούμε, κομμάτι. Όταν τέλος πάντων πήγα στην Ιταλία, μετά πήγα στον Άρη, μου άρεσε πολύ η ιδέα του Άρη. Δηλαδή, μου άρεσε ο κόσμος, μου άρεσε η πόλη, όλο αυτό το πράγμα που σημαίνει Άρης. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή περνάνε τα 150 με 200.000 αυτοκίνητα. Αυτά να τα μετρήσω. Ευχαριστώ. Στην Αθήνα που ζει ο κόσμος, μέσα στο τσιμέντο, μέσα στα προβλήματα, στο άγχος, η μόνη διέξοδος είναι στο Σαββατοκύριακο που έχει να φύγει και να πάει κάπου να ξεσκάσει. Και εγώ έτσι το βλέπω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Όλοι ζούμε μέσα στα προβλήματα. Προσπαθούμε να ξεφύγουμε κάπου. Τους βλέπετε όταν φεύγουν, φεύγουν αγχωμένοι, εκνευρισμένοι, να αρκεί να φύγουν. Και αντί να φύγουν χαλαροί, όλο αυτό δείχνει όλο αυτό που τραβάνε, όλο αυτό η τρέλα που υπάρχει μέσα στις μεγαλοπόλεις και βγάζουν όλο τον εκνευρισμό μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, βλέπετε εδώ να προσπαθεί να περάσει μέσα σε αυτό το πόσο διάστημα έχουν οι λωρίδες, να προσπεράσει ο ένας τον άλλον. Και όλα αυτά πιστεύουν τα κατάλοιπα των μεγαλοπόλεων. Όπως προσπαθούν μέσα στη μεγαλούπολη να τρέξουν και να προφτάσουν το χρόνο, έτσι και εδώ να τρέξουν να διασκεδάσουν ένα τέταρτο νωρίτερα. Ευχαριστώ. Ρίχνω στη νύχτα μια σπροξιά, παίρνω φωτιά και ξημερώνει. Είναι τόσο στενάχωρο μέσα, δεν πάει άλλο όπως λέμε. Και έτσι το μελίσι πρέπει να βρει μια λύση. Και η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή είναι η αποχώρηση. Φεύγω, φεύγω, τόσα χρόνια φεύγω στην καρδιά μου, όλο πιο κοντά. Όταν τώρα το μελίσι φύγει από την κυψέλη του και εγκατασταθεί σε άλλη φωλιά, δεν επιστρέφει στην ίδια φωλιά πίσω. Δεν υπάρχει επιστροφή με οποιασδήποτε συνθήκες και αν υπάρχουν. Ενώ στον άνθρωπο μπορεί να μετανιώσει και να επιστρέψει στο σπίτι του. Όταν φεύγεις πάντα είναι οδυνηρό. Πάντα. Ακόμα και αν είναι δική σου απόφαση. Αλλά όταν θα φτάσεις και δεις κάτι καινούριο, εκεί είναι, αν θέλεις, το φάρμακο για αυτό που έχεις ζήσει πριν. Δεν αντέχω πια στις εκδρομές της μοναξιάς, με χίλια πάω, έχω μακριά και έχω μάθει πια, όσο σε κάνω πιο πολύ να σ' αγαπάω. Για τον άνθρωπο, όταν δέχεται πίεση για να φύγει από το σπίτι, είναι ψυχολογικά τα προβλήματα, τα οποία βέβαια έχουν άλλα κίνητρα, αλλά πάλι υπάρχει ανάγκη να φύγει από το σπίτι, διότι δεν το χωράει το σπίτι, όπως λέμε. Είναι βέβαια ψυχολογικά περισσότερο παρά βιολογικά. Μπορεί να είναι και βιολογικά.
Είναι δημιουργία φίλων. These telememory tapes will introduce you to these two exceptional youngsters. Πάρα πολλές φορές σκεπτόμουν τότε και έλεγα στους συναδέλφους, αχ, να πήγαινα μερικές μέρες στον Κορυδαλό έτσι να καθίσω, να ηρεμήσω. Κυριολόγος. Δεν φεύγουμε κι εμείς τώρα.